Πρωτοβουλία ενημέρωσης από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, την ΕΨΕΠ, που στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας διοργανώνει σειρά δράσεων που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας μας, καθώς η άνοια έχει χαρακτηριστεί από πολλούς η νόσος του μέλλοντος. Η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την νόσο. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται από προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, της μνήμης, της σκέψης, της αντίληψης και του υπολογισμού και αποτελεί μείζον ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Η ψυχολόγος Μαρία Κούλα, εκ μέρους της ΕΨΕΠ, αναφέρθηκε στις δράσεις που έχουν διτό στόχο. Από τη μία την ενημέρωση και από την άλλη τη διενέργεια ειδικών τεστ σε όσους το επιθυμούν. Πραγματικά η νόσο Αλτσχάιμερ φαίνεται ότι είναι μια δεύτερη, ας το πούμε, πανδημική νόσος, γιατί διαρκώς εξελίσσεται και όλο και περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να διαγνώσκονται με την νόσο. Εμείς βρισκόμαστε σήμερα και αύριο εδώ με στόχο να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αρκετά νωρίς να έρθουν και να δουν αν πραγματικά αυτό που αισθάνονται και παρατηρούν με τη μνήμη τους είναι πραγματικό, γιατί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, γιατί η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης συμβάλλει, έχει μια μεγάλη συμβολή στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την απορία βιώνουν ένα μεγάλο στρες, το οποίο μπορεί στην πορεία να τους διευκολύνει ή να τους δυσκολέψει τη ζωή, οπότε βλέποντας κανείς εάν έχει κάποιο πρόβλημα αυτό το στρες μειώνεται. Από την άλλη, αν κανείς όντως διαπιστώσει ότι υπάρχει, ξεκινά κάποια άνοια, έχει μεγάλη σημασία τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του να οργανώσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Όχι γιατί αυτά θα είναι απόλυτα αρνητικά, αλλά γιατί όντως η άνοια και το Αλτσχάιμερ είναι μια δύσκολη ασθένεια η οποία χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται οργάνωση για να μπορεί κανείς να έχει καλή ποιότητα ζωής και καλή ποιότητα στη φροντίδα του. Έχετε σήμερα λοιπόν ένα διήμερο ενημέρωσης και εξέτασης. Ενώ τις επόμενες μέρες έχουμε και εγγένεια, επίσημα εγγένεια για το κέντρο. Ναι, σήμερα και αύριο βρισκόμαστε εδώ και παρακινούμε τους ανθρώπους, τηρώντας φυσικά τα μέτρα του COVID και αναγνωρίζοντας την αγωνία τους για τον COVID. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό το δωρεάν τεστ μνήμης και παρακινώντας όσους βλέπουμε ότι δυσκολεύονται περισσότερο να έρθουν και στο κέντρο για να λάβουν και εκεί τις υπηρεσίες. Και την επόμενη Τετάρτη το απόγευμα έχουμε τα εγγένεια του κέντρου μας στον χώρο του ΚΕΠΑΒΗ. Και αύριο και μεθαύριο έχουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο μια δράση έτσι, για τους ανθρώπους αυτούς που είναι ήδη ωφελούμενοι του κέντρου, μια εξενάγηση από την υπεύθυνη του κέντρου, την κυρία Βασιλείου.